Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να αφαιρέσετε το φόντο από το βίντεό σας και να προσθέσετε ένα άλλο. Επίσης, θα σας δείξω πώς να κλωνοποιήσετε τον εαυτό σας. Σέρνω το βίντεο πάνω στο timeline. Κάνω δεξί κλικ πάνω του και χαμηλώνω εντολώς την ένταση. Πηγαίνω στο Effects και επιλέγω από αριστερά Eye Portrait. Σέρνω πάνω στο βίντεο το εφέ Human Segmentation. Όπως βλέπετε, το φόντο έχει αφαιρεθεί. Κάνω διπλό κλικ πάνω στο έργο μου, πηγαίνω Video, Effect, Video Effects και επιλέγω Human Segmentation. Από εδώ θα ρυθμίσω το Edge Thickness και το Edge Feather. Θα το βάλω στο σημείο που μου αρέσει και θα πατήσω OK. Όπως βλέπετε, με τη ρύθμιση που έβαλα γύρω-γύρω από το σώμα μου έχει μια έτσι αχνή γραμμούλα. Τώρα πηγαίνω στο Media και επιλέγω Sample Video. Επιλέγω ένα background που μου αρέσει και το σέρνω κάτω από το project. Δείτε το νέο background που έχω τοποθετήσει. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε ένα background με κάποιο μονόχρωμο φόντο. Επίσης, μπορώ να πάω στο Stock Media και να επιλέξω κάποιο βίντεο σε ποιότητα SD, HD και 4K. Προσαρμόζω το background ακριβώς στο μέγεθος του project μου. Ας δούμε τι έχουμε κάνει. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο transition, δηλαδή μετάβαση από το ένα κομμάτι στο άλλο, για να φαίνεται πιο ομαλή η μετακίνηση. Σέρνω πάνω στην ένωση των δύο background το transition και αν θέλω ρυθμίζω να είναι λίγο μεγαλύτερη η χρονική διάρκεια, δηλαδή να περνάει αργά το transition. Τώρα θα αντιγράψω δύο φορές το project και θα το επικολλήσω ακριβώς από πάνω. Αυτό θα το κάνουμε για να κλωνοποιήσουμε τον εαυτό μας. Πηγαίνω στην αρχή του πρώτου project, κάνω διπλό κλικ και επιλέγω Animation, Customize και πατάω Add Keyframe. Πηγαίνω μερικά frames πιο μπροστά και ξαναπατάω Add για να προσθέσω και άλλο keyframe. Εδώ ρυθμίζω το χ να είναι μείον 500 και το ψ να είναι μείον 80. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό χ και διαφορετικό ψ, αναλόγως που θέλετε να τοποθετήσετε τους κλόνους. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και στο δεύτερο project. Απλά εδώ θέτω το χ 500 και το ψ μείον 80 για να πάει ο δεύτερος κλόνος την δεξιά πλευρά. Επιλέγω και τα τρία project με το πατημένο Ctrl και θα πατήσω το ψαλιδάκι για να κόψω στο ίδιο σημείο και τα τρία project.
κάνω διπλό κλικ και προσθέτω ένα keyframe. Πηγαίνω λίγο πιο μπροστά και προσθέτω δεύτερο keyframe, όπου θα θέσω το χ0 και το ψ0. Αυτό το κάνω για να εξαφανίσω τους κλόνους. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και στο δεύτερο project. Αν θέλω, μεγαλώνω λίγο τη διάρκεια, σέρνοντας προς τα δεξιά τα keyframe που έχω προσθέσει. Πηγαίνω στην καρτέλα Effects και επιλέγω Lighting Flash. Πάνω σε κάθε project βάζω διαφορετικό Lighting Flash. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα. Ας δούμε όλο το βίντεο από την αρχή. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε λοιπόν, πατήστε like, δεν κοστίζει τίποτα και εγγραφτείτε στο κανάλι μας. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας!